Βλέπω τώρα ένα συγκορατή εδώ με χιούμορ αλλά και μια πίκρα λέει ότι κατσέλι θα λέτε και θα κλαίτε, ενώντας τον νόμο. Από το Γενάρη πάβει να ισχύει ο νόμος που φέρει το όνομά σας, γιατί συμβαίνουν αυτά με διάφορους νόμους συνδυαζόμενους με υπουργούς και δεν έχουμε ακόμα τοπίο ξεκάθαρο αν ισχύσει κάτι ανάλογο για να βοηθήσει και πολλές επιχειρήσεις. Και πληστηριασμός. Σας άρεσε το κατσέλι θα λέτε και δεν κλαίτε. Ελπίζω και δίνω μια μάχη να μην γίνει. Θα είναι το μεγαλύτερα, αν θέλετε, ατουπήματα να καταργηθεί ο νόμος 3869. Η προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν είναι προστασία, κοιτάξτε, αυτό είναι το μπέρδεμα που έχει γίνει. Για ο νόμος αυτός δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Ο νόμος αυτός είναι πτωχευτικό δίκαιο για φυσικά πρόσωπα, το οποίο υπάρχει σε όλες τις χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1978. Το αντίστοιχο στην Ιρλανδία από το 88, στη Δανία από το 82 και ούτω καθεξής. Είναι ένας νόμος, όπως έχουμε πτωχευτικό δίκαιο για τις επιχειρήσεις, έχουμε πτωχευτικό δίκαιο για τα φυσικά πρόσωπα. Και είναι ο μόνος νόμος, το οποίο υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σε όλες, και είναι εισήχθη σε εμάς το 2010 πολύ αργά σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όταν λέτε δίνετε μάχη. Και δίνω μια μάχη αστρογραφώντας, μιλώντας όπως κάνω σήμερα σε εσάς, να πω ότι υπάρχει μια σύγχυση η οποία αν θέλετε προωθείται από κάποια κέντρα φαντάζομαι, το οποίο λέει ότι πρώτα-πρώτα βασίζεται σε μύθους ότι ο νόμος έχει στηρίξει κακοπληρωτές και ούτω καθεξής. Δεύτερον, ότι μπερδεύει τον νόμο αυτό σαν να ήταν νόμος μόνο για προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν είναι. Το δικαίωμα στη στέγη υπάρχει και σε άλλους νόμους στην Δημοκρατική Ευρώπη. Είναι κομμάτι του πτωχευτικού δικαίου και δεν έχει καμία σχέση ούτε με τα κόκκινα δάνεια της κρίσης, ούτε με την ανάγκη που υπάρχει ανάγκη να υπάρξει μια νομοθεσία για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για αυτούς που δεν είναι σε πτώχευση. Καταλάβατε. Ο νόμος 3869 είναι για αυτούς που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, έχουν πτωχεύσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε πρόσκαιρη αδυναμία και οι οποίοι το σπίτι τους πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή κινδυνεύει. Σε αυτούς πρέπει να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση ανεξαρτήτως για την προστασία της πρώτης στέγης. Αλλά δεν έχει σχέση αυτά τα τρία θέματα, δηλαδή η διαχείριση των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες, η προστασία της στέγης για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής για πρόσχερους λόγους, και το πτωχευτικό δίκαιο δεν πρέπει να μπλέκονται. Και αυτή τη στιγμή έχει γίνει, πιστεύω, δυστυχώς ηθελημένα μια πλήρη σύγχυση.